Γιατί γερνάμε λοιπόν. Το 2009 τρεις επιστήμονες έλαβαν το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής γιατί ανακάλυψαν τους μηχανισμούς του γύρατος. Μέχρι εκείνο το σημείο πιστεύαμε ότι το γύρας οφείλεται ουσιαστικά στη φθορά και κυρίως στην οξείδωση. Καθώς περνάνε τα χρόνια, συσσωρεύονται βλάβες σε επίπεδο κυττάρων και αυτές εκφράζονται με το να έχουμε ρητίδες, με το να νοσούμε και τελικά να πεθαίνουμε. Γιατί όπως ένα αυτοκίνητο περνάνε τα χρόνια και μαζεύει βλάβες, έτσι και εμείς, ο ανθρώπινος οργανισμός γυρνάει λόγω αυτών των βλαβών που συσσωρεύονται. Στην πραγματικότητα όμως τα κύτταρά μας έχουν την ικανότητα να διορθώνουν τις βλάβες στις οποίες υπόκεινται. Οπότε αυτό από μόνο του δεν μπορούσε να εξηγήσει γιατί γυρνάμε. Αυτό που συμβαίνει στα αλήθεια είναι ότι ένα τελευταίο κομμάτι του DNA μας, που λέγεται telomeres, το τελευταίο μέρος, κάθε φορά που τα κύτταρά μας διαιρούνται, αυτό το κομμάτι δεν αντιγράφεται και σιγά σιγά αυτά τα telomeres συρρυκνώνονται. Οπότε όσο περισσότερες βλάβες υπόκεινται τα κύτταρά μας, τόσο πιο συχνά πρέπει να διαιρούνται και άρα τόσο πιο γρήγορα συρρυκνώνονται τα τελομερή μας. Το γύρας λοιπόν είναι προγραμματισμένο στο DNA μας και η φθορά είναι αυτή που το επιταχύνει. Μετά την ανακάλυψη λοιπόν των μηχανισμών της γύρανσης, χιλιάδες επιστήμονες σε όλο τον κόσμο άρχισαν να διερευνούν και να σκέφτονται αν είναι δυνατόν αυτή η διαδικασία που είναι προγραμματισμένη στο DNA μας να αναστραφεί. Πράγματι βρήκαμε ότι ένα ένζυμο υπάρχει ήδη μέσα στα κύτταρά μας και κατά τη διάρκεια της ζωής διορθώνει μερικώς τη συρρήκνωση των τελομερών. Το ζήτημα είναι όμως ότι η ταχύτητα που τελικά το σώμα μας καταφέρνει να διορθώσει τα τελομερή του σε σχέση με την ταχύτητα που υπόκεινται βλάβες και συρρυκνώνονται τελομεροί είναι πολύ μικρότερη, οπότε στο τέλος αρρωσταίνουμε και γυρνάμε. Αυτό που εντοπίστηκε τη τελευταία 15 ετία είναι ότι υπάρχουν τρόποι να ενεργοποιήσουμε αυτό το ένζυμο της τελομεράσης και να μπορέσουμε να μακρύνουμε τα τελομεροί μας με μεγαλύτερη ταχύτητα από ό,τι συρρυκνώνονται κατά τη διάρκεια της ζωής. Από το 2008 υπάρχουν ήδη διαθέσιμες στην παγκόσμια αγορά δύο ουσίες, δύο φυσικά συστατικά που μπορούν σε μικρό βαθμό, σε μικρό ποσοστό να ενεργοποιήσουν το ένζυμο της τελομεράσης και να μακρύνουν σε κάποιο βαθμό τα τελομεροί μας. Τα τελευταία χρόνια, σε συνεργασία με τον κύριο Τσατσάκη, τον καθηγητή από το Πανεπιστήμιο της Κρήτης και την ομάδα του, κάνουμε έρευνες για να εντοπίσουμε φυσικά μόρια που μπορούν να ενεργοποιήσουν το ένζυμο της τελομεράσης. Το τελευταίο διάστημα καταλήξαμε και εντοπίσαμε δύο ουσίες που μπορούν να έχουν σημαντικό αποτέλεσμα πάνω σε αυτό το κομμάτι και σύντομα στους επόμενους μήνες θα ανακοινώσουμε στοιχεία σχετικά με αυτά. Αλλά για να μπορέσουμε να το κρίνουμε αυτό, θα έπρεπε να υπάρχει μία μέθοδος που να μπορεί αξιόπιστα να μετρήσει το μήκος των τελομερών. Τα τελευταία λοιπόν 2,5 χρόνια χτίσαμε μία βάση δεδομένων πάλι σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Κρήτης, ούτως ώστε να έχουμε μήκη από διαφορετικές ηλικιακές ομάδες για να μπορούμε να αξιολογήσουμε κατά πόσον οποιαδήποτε παρέμβαση μπορεί να έχει θετικό ή αρνητικό αποτέλεσμα πάνω στα τελομερή και στη βιολογική ηλικία. Μέσα λοιπόν από αυτή την εξέταση και τη μέτρηση των τελομερών, που μετράει όλα τα τελομερή στον οργανισμό, τα οποία αφορούν 46 χρωμοσώματα, 4 τελομερή σε κάθε χρωμόσωμα ή 4 άκρες, άρα λοιπόν μιλάμε για 184 τελομερή, τα οποία πρέπει να μετρηθούν σε 10 διαφορετικές περιπτώσεις, μιλάμε για 1840 μετρήσεις, μπορούμε αξιόπιστα πλέον να μετρήσουμε το μήκος των τελομερών και να αξιολογήσουμε ποια είναι η βιολογική ηλικία ενός ατόμου. Μέσα από την εμπειρία που έχουμε αποκομίσει τα τελευταία χρόνια, τόσο μέσα από το κομμάτι της κλινικής ιατρικής, αλλά και όσο μέσα από την έρευνα, μπορώ με ασφάλεια να πω ότι το σώμα μας γενικά είναι προγραμματισμένο για να είναι υγιές. Είναι γενετικά προγραμματισμένο για να λειτουργεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ευελπιστούμε ότι θα μπορέσουμε να καταφέρουμε μέσα στα επόμενα 20 χρόνια ο άνθρωπος να ζει πολύ περισσότερο από τα 120 χρόνια που είναι το θεωρητικό ανώτατο όριο αυτή τη στιγμή. Και αν κάποιος αναφερόταν αρκετά χρόνια, 100 χρόνια πριν, ότι οι άνθρωποι θα ζούσαν κατά μέσο όρο στα 80-85 χρόνια όπως είναι σήμερα, θα φαινόταν κάτι το εξωπραγματικό. Έτσι, εξωπραγματικό ακούγεται και σήμερα ότι μπορούμε να ζήσουμε κοντά στα 150 ή και πάνω από τα 150, αλλά τα επόμενα 20 χρόνια θα μας δώσουν τέτοια πληροφορία και θα είναι τέτοια ανάπτυξη τεχνολογία στο κομμάτι των βιολογικών επιστημών, που αυτό θεωρώ ότι θα είναι ένας εφικτός στόχος.